Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στα ζώδια του Αυγούστου. Θα κάνουμε εδώ πέρα μια πολύ δυνατή ανάλυση με ιδιαίτερες καρμικές κάρτες. Λέγεται καρμικές κάρτες, είναι η μυστική ταρό των στοιχείων, έτσι. Λοιπόν, πολύ ιδιαίτερο deck, πολύ δυνατό deck, ιδιαίτερο, πολύ δυνατό, στο οποίο απαντάει με μεγάλη ακρίβεια στα ερωτήματά μας. Λοιπόν, το έχω ξαναχρησιμοποιήσει βέβαια αρκετές φορές, αλλά τώρα θα το χρησιμοποιήσω εξ ολοκλήρου σε ρουνικό σταυρό. Επίσης αυτό το deck, για να σας δείξω και κάτι, μια μισό λεπτό πρωτού ξεκινήσω, ναι, έχει και ρουνικά σύμβολα, έτσι, αυτά είναι και ρουνικά σύμβολα. Αυτό δεν είναι το γράμμα, εντάξει, είναι το, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το μη κιόλας, αλλά είναι ρουνικό σύμβολο, έτσι. Να, αυτά εδώ πέρα είναι ρουνικά σύμβολα, έχει μέσα και ρουνικά σύμβολα, είναι πολύ ωραίο deck, πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, επίσης, εδώ έχω τώρα τις αριθμολογίες του μήνα Αυγούστου 13 και 4. Καρμικός ο Αύγουστος, πολύ καρμικός μήνας αυτός. Εάν δεν έχετε δει το βιντεάκι μου με τη γενική ενέργεια του Αυγούστου που δίνω εκεί επεξηγήσεις, μπείτε να το δείτε. Έτσι, επεξηγώ τι σημαίνει ισχυρά καρμικός και πώς μας επηρεάζει και ποιες είναι οι ενέργειες. Θα το δείτε, είναι πολύ ξεκάθαρο, πάρα πολύ απλό. Εδώ τώρα λοιπόν εγώ ανακατεύω λιγάκι να δούμε τη γενική ενέργεια του Αυγούστου αφού κόψω, ωραία λοιπόν, και να δούμε τα bottom of the deck. Το πρώτο είναι η δημιουργία, 44-8, έτσι, δεν είναι τυχαίο, γιατί το 44 μας κάνει 8, ανοίγει η πύλη 8-8 για τον Αύγουστο στην πύλη του Λέοντα. Οι αρνητικές ενέργειες γίνονται θετικές, ανάκτηση δύναμης, βελτίωση ζωής. Αυτό είναι και το σουέλο, που αυτός ο κεραυνός, όπου ο κεραυνός πραγματικά έχει πολύ μεγάλη δύναμη σε σύμβολο, σαν ρουνικό σύμβολο, και έρχεται να καθαρίσει πράγματα, είναι η δύναμη του ήλιου. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε δημιουργία, έχουμε χτίσιμο, επίσης έχουμε θεραπεία, κόμπρα. Λοιπόν, θεραπεία, προειδοποίηση κινδύνου, ετοιμότητα, ενεργοβόρες καταστάσεις. Η κόμπρα λοιπόν είναι σε μια κατάσταση εδώ πέρα έτοιμη, γνωρίζει τι συμβαίνει, είναι έτοιμη να αντιδράσει σε περίπτωση κινδύνου. Οπότε ο Αύγουστος σας δίνει, σας δίνει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα και μεγάλη δύναμη, και όχι μόνο αυτό, βγαίνει και ο αριθμός 13. Και είναι εδώ πέρα ο αριθμός 13 που είναι τα καρμικά μαθήματα, έτσι. Δεν θα σας τα αναλύσω εδώ πέρα, θα δείτε αν θέλετε το βίντεο, το αντίστοιχο βίντεο του Αυγούστου, όπου εκεί αναλύεται με μεγάλη λεπτομέρεια τι σημαίνει το 13 και το 4. Το 13 εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι είναι η λύκη. Μας κάνει και 4, έτσι, που 4 είναι αριθμολογικά ο Αύγουστος. Είναι και 13, είναι και 4. Ελευθερία, αυτοπεποίθηση, δύναμη, θρίαμβο, σωστή διαχείριση. Εάν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, τα κάνετε σωστά έτσι όπως πρέπει, τότε έχετε πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση, πολύ καλό καναλιζάρισμα ενέργειας και πετυχαίνετε δημιουργικότητα, αντίδραση σε δύσκολες καταστάσεις, γίνεστε εσείς ο δυνατός ή δυνατή και δεν αφήνετε τους άλλους να σας κάνουν ό,τι θέλουν, και έχετε και ελευθερία, γιατί ο λύκος είναι ένα πολύ ανεξάρτητο και ελεύθερο ζώο, έτσι. Έχει δύναμη, έχει οργάνωση, έχει ελευθερία και φυσικά έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και βέβαια η λύκη είναι και εκτός από αυτό, η λύκη σημαίνει ότι είμαστε και μαζί. Έχετε και ανθρώπους που είναι μαζί σας. Λοιπόν, αυτό ήταν το γενικό bottom of the deck. Πάμε τώρα. Ένα-ένα τα ζώδια. Ένα λεπτό. Έχουμε λοιπόν τον κρυό. Εδώ πέρα ο κρυός. Εντάξει, πάμε να δούμε. Ρουνικό σταυρό θα κάνω. Θα σας δείξω πώς γίνεται. Το έχουμε ξανακάνει αρκετές φορές. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ρουνικός σταυρός. Είναι πολύ απλός και κατευθείαν στο θέμα. Ξέρετε, αυτή η σταυρή, ο ρουνικός, ο κέλτικος, είναι στο ακριβώς. Είναι πολύ δυνατά ρηξίματα. Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά ρηξίματα. Εκατοντάδες ρηξίματα, χιλιάδες θα έλεγα ρηξίματα. Παρ' όλα αυτά εγώ προτιμώ, υπάρχουν και άλλα βέβαια πολύ όμορφα, αλλά σε κάποια κομμάτια προτιμώ αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, έπεσε από μόνο του, οπότε το αφήνω. Εδώ πέρα είναι το παρελθόν, μάλιστα, έπεσε ανάποδα το ραβδί, ανάποδα. Έχουμε εδώ πέρα το μέλλον, πολύ καλό. Εδώ έχουμε
η σκέψη σας. Εδώ είστε εσείς στο κέντρο και από κάτω τι σας σταυρώνει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το φίλες και φίλοι το οποίο έχουμε για τους κρύους. Αφήνετε πίσω στο παρελθόν θέματα κακής κριτικής, απώλειας ως δύναμης, κατάχρηξη εξουσίας από άλλους. Άλλοι είχαν πάρει το ραβδί και κινούσαν τα νήματα για εσάς. Το μέλλον όμως προβλέπεται με ευημερία, εφόσον όμως κάνετε 2-3 πράγματα. Πλούτος, δύναμη, ευημερία, αλλά αν καταφέρετε, επειδή αυτό είναι οι σκέψεις, εδώ είναι παρελθόν, εδώ είναι μέλλον, εδώ είναι οι σκέψεις, που βγαίνει και εδώ το 4, δείτε πώς συντονιζόμαστε, που σημαίνει στεναχωριά, πράγματα, τιμωρία μέσα, κίνδυνος, περάσατε μέσα από δύσκολες καταστάσεις, αυτό σας έχει μείνει σαν τραύμα. Αν όμως το ξεπεράσετε εδώ, με αυτό εδώ, με το μάτι, που σημαίνει μαζεύω πληροφορίες, έχω, προσέξτε, σωστή αντίληψη των πραγμάτων, τότε έρχεται ο πλούτος και τότε ό,τι παγίδα σας έχουν στήσει, προσέξτε, διαφυγή. Δυνατότητα συμβιβασμού, επιθέσεις και ανταγωνισμός, οκ, εντάξει, υπάρχουν νέους στόχους, αλλά δεν πέφτετε στην παγίδα εσείς οι κρύοι. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό, πολύ δυνατό το μήνυμα. Αυτό ήταν για τους κρύους. Να τα μαζέψω για να πάμε στο επόμενο ζώδιο. Δεν θα μπορέσουν να σας βάλουν τη θηλιά. Όχι, δεν θα μπορέσουν να πέσετε στην παγίδα. Φεύγουν οι κρύοι, έρχεται το ζώδιο του Ταύρου. Εδώ λοιπόν, ωραία, και πάμε. Να δούμε τώρα. Για πάμε φίλες και φίλοι. Ένα. Παρελθόν, εστία, μάλιστα, θέματα προστασίας, θέματα σπιτιού, αρμονίας, αλλά έχετε βάλει σωστές βάσεις και μπορείτε να προχωρήσετε. Εδώ στο μέλλον έχουν, άμα βγει και ανάποδα, είναι τα φτερά ανάποδα, μάλιστα. Σας έχουν κόψει τα φτερά, εδώ σημαίνει δυσκολίες, αντιθέσεις, παρερμηνίες, είστε σε ένα αδιέξοδο κάπου στο μέλλον, για τον Αύγουστο μιλάμε τώρα, σαν να νιώθετε ότι είστε σε ένα αδιέξοδο. Αυτό για να δούμε όμως, τι σκέψεις έχετε, okay, καλό αυτό. Αναγέννηση, νέοι κύκλοι. Σημαίνει ότι ανοίχτε τα φετερά σας, αλλά θα έρθουν νέοι κύκλοι, νέα πράγματα, θα μπορέσετε να ορθοποδήσετε. Ενέργεια, έλα, σας σταυρώνει. Το σας σταυρώνει σημαίνει ότι έρχεται στο δρόμο σας και μπορείτε να το διαχειριστείτε. Ενέργεια, θεραπεία. Εδώ τώρα βέβαια σημαίνει, εδώ είναι το χέρι που βγαίνει από εδώ η ενέργεια, ναι. Η ενέργεια κυρίως των ανθρώπων, όταν είναι να θεραπεύσουμε και όσοι έχουν κάνει θεραπείες, η ενέργεια είναι από εδώ από το κέντρο. Βγαίνει από εδώ η ενέργεια κυρίως. Γι' αυτό βλέπετε και κάποιους και αρχαίους Έλληνες ή θεραπένιδες να κάνουν έτσι. Όπως και οι Αιγύπτιες και οι Αιγύπτιοι να κάνουν έτσι, διότι θεραπεύανε με βιοενέργεια. Δεν είναι κάτι καινούριο, υπάρχει και στη σημερινή εποχή. Υπάρχει όσοι κάνουν, ξέρω εγώ, κβαντικό άγγιγμα, κάνουν ρέικι κτλ. Μπορούν να το ανακαλύψουν. Όμως, εδώ τώρα σημαίνει έχετε ενέργεια. Και θετικότητα και δύναμη. Ή αν δεν είστε εσείς, υπάρχουν άνθρωποι για να σας βοηθήσουν. Και το κεντρικό σημείο για εσάς είναι λοιπόν η μάσκα. Άλλο τεσάρι έχει βγει εδώ. Λοιπόν, νέα ταυτότητα εναλλαγή ρόλων, προσοχή σε διπρόσωπες καταστάσεις, αποδέσμευση. Εδώ σημαίνει χτίζω κάτι στέρεο, έχω ενέργεια, έχω δύναμη και μπορώ και ξεπερνάω τα εμπόδια μου και τις αναποδιές και αναγεννιέμαι. Οκ, okay. Πολύ ωραία μηνύματα για σας τους Ταύρους, ωραία να τα μαζέψω. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Είχα την αίσθηση ότι κάποιες κάρτες τις είχα βάλει όρθιες και όμως παρόλα αυτά κάποιες κάρτες μου βγαίνουν ανάποδα. Υπάρχει λόγος, φαίνεται. Ζώδιο διδύμων, μήνας Αύγουστος, καρμικές εδώ κάρτες και καρμικές καταστάσεις και βλέπουμε εδώ τι γίνεται για εσάς. Συνεχίζουμε λοιπόν, για να δούμε, παρελθόν, εξαγνισμός φίλες και φίλοι, πνευματική διάβια, ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις, έτσι, ελευθερία, χρειάζεστε κάτι εδώ πέρα, ένα στοιχείο στο οποίο να καθαρίσει τις παλιές, δύσκολες, αρνητικές ενέργειες με το παρελθόν σας. Οκ, καλό αυτό. Το μέλλον είναι αισιόδοξο. Έλα, γρήγορα γεγονότα, σχέδια, με αποστασιοποίηση από νέες καταστάσεις και μπορεί να σας βρει αρκετά ερωτικούς, ερωτικές αυτή η περίοδος, μαγνητικούς, αυτό είναι πολύ καλό. Τι έρχεται λοιπόν σαν σκέψη, αυτό είναι παρελθόν, αυτό είναι μέλλον, σαν σκέψη έρχεται η εστία. Οκ, προστασία, οικειότητα,
ταξίδια, έτσι, ταξίδι, θα πάτε ταξιδάκι κάπου θα πάτε, καλές βάσεις, αυτό είναι πολύ καλό, οι σκέψεις σας είναι θετικές για εσάς τους διδύμους. Αυτό που σας σταυρώνει, που σημαίνει αυτό που μπορείτε να χειριστείτε, είναι το άπειρο. Αγάπη, καταστάσεις, σχέσεις, διάρκεια, ευτυχία, υγεία, επιτυχία. Έλα παιδιά, πολύ καλό, εξαιρετικό για εσάς τους διδύμους και τις διδυμίνες. Και το κέντρο που είστε εσείς είναι η ονειροπαγίδα. Πολύ ωραίο. Όνειρα, έχετε όνειρα που θέλετε να τα πραγματοποιήσετε και φυσικά αποφυγή αρνητικών καταστάσεων, βοήθειες, ιδέες, ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο, πολύ καλό χαρτί για εσάς τους διδύμους και τις διδυμίνες. Που εστιάζομαι, αισιοδοξία, άπειρο, αγάπη, ονειροπαγίδα, αφήνω ό,τι δεν μου χρειάζεται από το παρελθόν μου και το καθαρίζω. Πολύ ωραίο και αυτό. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον λοιπόν έτσι όπως το ρίχνουμε με τις νέες καρμικές, μάλλον δεν είναι νέες, συγγνώμη, είναι καρμικές κάρτες, τις έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καρκίνους. Για να δούμε για τους καρκίνους ποιο είναι αυτές οι πληροφορίες για αυτόν τον καρμικό μήνα με τη δόνηση 13, με τη δόνηση 4 και το άνοιγμα πύλης στις 8-8 ο μήνας Αύγουστος. Λοιπόν, για τους καρκίνους, το παρελθόν, όπα μου βγήκε ανάποδα. Το παρελθόν είναι, προσέξτε εδώ, πράγματα από το παρελθόν, είτε καταστάσεις είτε άνθρωποι, οι οποίοι παραμορφώνουν τις σχέσεις και σας βγάζουν από το τι είναι πραγματικό και αληθινό. Εντάξει, αυτό να δείτε. Το επόμενο στο μέλλον είναι η πυρόγα. Ταξίδι, μετακόμιση, αλλαγές, άτομα. Okay, υπάρχουν πολλή κίνηση αυτό το μήνα σε ανθρώπους και σε καταστάσεις. Κάποιους φαίνεται δεν τους θέλετε στη ζωή σας, κάποιοι φεύγουν ή κάποιοι θα φύγουν και από μόνοι τους. Για κάποιο λόγο γίνεται αυτό, είπαμε είναι καρμικός μήνας, είναι ιδιαίτερος μήνας. Οι σκέψεις είναι ο παρατηρητής. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση εδώ, διότι υπάρχουν κάποιοι που σας παρακολουθούν. Άντρες, γυναίκες, ό,τι και να είναι. Το καλό είναι ότι είναι σε όρθια θέση, όπου απλά σας παρατηρούν και σας παρακολουθούν. Δεν κάνουν κάτι, δεν σημαίνει όμως ότι και σας ιδιαίτερα αγαπάνε, ας το πούμε. Αυτό το καταλαβαίνετε εσείς, γιατί έχει πέσει στη σκέψη. Καλό θα είναι όμως εσείς να προσέχετε γενικότερα, μην αποκαλύπτετε τις δικές σας σκέψεις σε άλλους ανθρώπους και τι θέλετε να κάνετε. Ενέργεια θεραπεία. Πρέπει να πέσει θεραπεία. Σας σταυρώνει, σημαίνει θεραπεία μέσα από θετικές, σωστές καταστάσεις. Αυτό τώρα εσείς θα το βρείτε και στο κέντρο είναι ο εξαγνισμός. Βέβαια, βέβαια. Πέφτει εδώ εξαγνισμός. Κάτι πρέπει να κάνετε εδώ. Επειδή ο μήνας Αύγουστος είναι καρακαρμικός, είναι πνευματικός, δείτε το βιντεάκι για τις γενικές ενέργειες του Αυγούστου και θα καταλάβετε πολύ περισσότερα, γιατί δεν μπορώ να τα εξηγώ όλα από εδώ. Ο εξαγνισμός, επειδή πέφτει σε εσάς, σημαίνει πρέπει να εξαγνίσετε το παρελθόν, να το ξορκίσετε, να φύγει ό,τι αρνητικό, ό,τι δύσκολη ενέργεια, μαύρη ενέργεια, αρνητική ενέργεια έχει πέσει πάνω σας. Δεν είναι τυχαίο που έχει πέσει η πυρόγα, η ενέργεια και ο εξαγνισμός και ανάποδα έχει πέσει και η αντανάκλαση, που έχει να κάνει πάρα πολύ με πνευματική ανταμοιβή, και είναι το 35, μας κάνει και 8 εδώ. Καρκίνο, προσέξτε το, κάπου έχετε μπλέξει εσείς. Κάπως με κάποιο τρόπο κάτι έχει γίνει με λίγο με τα πνευματικά, προσέξτε το έτσι, λίγο με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να σας οδηγήσουν και σε λάθος διαδρόμες. Αυτό βγήκε πάντως. Τώρα αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο στο... Κοιτάξτε, έχει να κάνει και με τις σχέσεις, διότι οι σχέσεις δεν είναι μόνο ερωτικές, δεν είναι μόνο σεξουαλικές, είναι και κυρίως πνευματικές. Πώς το αρσενικό και το θηλυκό ενώνεται και κάτω από ποιες συνθήκες. Είναι μόνο το σεξ, είναι μόνο το αίσθημα, είναι όλα μαζί, είναι η πνευματικότητα ή δεν υπάρχει πνευματικότητα. Θα το δείτε εσείς. Λέων, εδώ, που σημαίνει κάνω, στοιχείο φωτιά, πέμπτος οίκος, κουράγιο, δύναμη, ταιριάζει με το ξώτη κρυό και καρμικά ταιριάσματα, προσέξτε, καρμικά ταιριάσματα με ηχθείς, υδροχός, εγώ καιρούς. Δύσκολο με διδύμους, σκορπιούς και έχει και καρακαρμικό, το απέναντί του δηλαδή που χτυπάει, είναι με υδροχό. Προσέξτε την καρδιά, γιατί μη πάμε,
θέματα καρδιάς, απογοήτευσης, ικανότητες, χαρισματικό, δημιουργικό, γενναιόδωρο. Πάμε τώρα να δούμε. Το παρελθόν για το Λέοντα. Μάτι. Okay. Προσπαθήσατε στο παρελθόν να μαζέψετε κάποιες πληροφορίες για κάποια πράγματα που σας αφορούσαν. Αποκαλύφθηκαν αυτά. Γνωρίζετε πλέον τι γίνεται. Okay, παρακολουθείτε την κατάσταση και προχωράτε. Όπα, μου πέσε ανάποδα. Εδώ είναι το κύμβαλο. Έχει πέσει ανάποδα, που σημαίνει απώλεια ελέγχου. Άσχημα νέα. Εμονές και φόβοι. Σημαίνει ότι για το μήνα Αύγουστο αυτό, προσέξτε το μεταξύ, ένα καθρέφτισμα. 24-42, έτσι. 24 εδώ, 42. Για εσάς τους λέοντες είναι πολύ σημαντικό να βρεθείτε σε μία αρμονία και για να δω τη σκέψη σας και θα σας δώσω την απάντηση. Α, μάλιστα. Βοήθειες μέσα από ανθρώπους ή νέες γνωριμίες ή ταξίδια ή αλλαγές, υψηλή πνευματικότητα, βγαίνει και ο αριθμός 8 εδώ, απίστευτο, 53, δηλαδή αν προσθέσω το 5 και το 3 μου κάνει 8, συναντάτε ανθρώπους οι οποίοι σας βοηθάνε να επανακτήσετε τον έλεγχο και είναι και στη σκέψη σας. Αυτό που σκέφτεστε το υλοποιείτε. Δείτε λίγο το 369 και έχουμε και το τοτέμ που έρχεται, σας σταυρώνει. Διδασκαλία, να μάθετε ίσως, μαθαίνετε, προστασία, δυνατότητες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι παρόλες τις δυσκολίες και παρόλα αυτά που έχετε μάθει, τελικά έχετε πολύ μεγάλη δύναμη και βέβαια να τη πύλη. Είναι η πύλη του Λέοντα. Η πύλη λοιπόν σημαίνει νέοι κύκλοι, νέες ευκαιρίες, μετακινήσεις, ευκαιρίες για αγάπη, ευκαιρίες για να ξεκαθαρίσετε, ευκαιρίες για να βρείτε τι είναι στη ζωή σας, ποιοι είναι στη ζωή σας, ποιοι χρειάζονται στη ζωή σας και τι χρειάζεται να κάνετε στη ζωή σας. Πολύ καλό. Εντάξει, κατανοητό, πολύ δυνατό για τους λέοντες, τα μαζεύουμε. Πύλη λοιπόν, να τη πύλη λοιπόν. Για να την αφήσω λίγο τελευταίο την πύλη, να πω κάτι τελευταίο για τους λέοντες, πρωτού πάω στο επόμενο ζώδιο, στο ζώδιο της Παρθένου. Η πύλη λοιπόν, όντως ανοίγει μια πύλη στις 8-8 που έχει να κάνει με την καρδιά. Προηγουμένως μίλησα για την καρδιά, έχει να κάνει να ανοίξει το συναίσθημα. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι και καρμικό. Η πύλη είναι καρμική. Ζώδιο Παρθένος. Για να δούμε εδώ τώρα. Έχει εδώ καρμικό μάθημα η πνευματικότητα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να δούμε στο παρελθόν, τι τελειώνει από το παρελθόν και είναι ένας κρύσταλλος. Θεραπείες. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, το παρελθόν σας οδηγεί και επιμένει και σας μιλάει για θεραπεία. Αποδέσμευση από αρνητικές σκέψεις και εμπειρίες, έχετε προβλεπτικότητα. Έχετε αυτή την περίοδο το χάρισμα της προφητείας. Sorry, το έχετε. Μελλοντικά βγαίνει ατραπός, βοήθειες, άτομα τα οποία είναι εκεί και σας βοηθάνε, σας έχουν δείξει το δρόμο, σας έχουν ανοίξει νέες διαστάσεις, νέους ορίζοντες. Αυτό είναι πολύ καλό. Σας έχουν δώσει ένα άλλο τρόπο σκέψης αυτοί οι άνθρωποι. Μάτι, βεβαίως, συγκέντρωση πληροφοριών, η σκέψη σας, δηλαδή. Το μάτι εδώ θα μπορούσα να πω ότι είναι και το τρίτο μάτι. Μην παρεξηγήσετε. Είναι η διέστηση. Το τρίτο μάτι είναι, βρίσκεται ανά. Είναι, που βάζουν οι Ινδοί μια τελίτσα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Το ονομάζουμε τρίτο μάτι. Προσέξτε, δεν υπάρχει τρίτο μάτι εκεί. Είναι συμβολικός ο χαρακτήρας του. Είναι η διέστηση. Είναι το ένστικτο. Είναι η διέστηση. Είναι η διέστηση. Είναι η αντίληψη. Η υπεραντίληψη. Εσείς λοιπόν αυτό το διάστημα έχετε αυτή την υπεραντίληψη και καταλαβαίνετε πολύ καλά που πάνε τα πράγματα και τι συμβαίνει στη ζωή σας. Πολύ καλό διότι είναι οδηγός. Σας σταυρώνει κάτι ανάποδα. Φοβάστε την απώλεια ελέγχου. Φοβάστε, μην χάσετε τον έλεγχο. Στη ζωή πολλές φορές δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Στη ζωή πολλές φορές δεν μπορούμε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Και κάπου αυτό σας φοβίζει. Και στο κέντρο έχει βγει ο αέρας. Επικοινωνία, αλλαγές, ευκαιρίες όμως και πολλές ευκαιρίες, ανανέωση, ανανεωθείτε, ξεκουραστείτε. Το 5 σημαίνει και εμπειρίες, το 5 σημαίνει και ταξιδεύω, το 5 σημαίνει και κάπου πηγαίνω και κάτι κάνω και προχωράω και κάνω. Σημαίνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Για να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο ζώδιο, μισό λεπτό να μαζέψω. Επόμενο. Ζυγός λοιπόν, φίλες και φίλοι. Στο ζώδιο ζυγός. Για να δούμε.
Ζυγός λοιπόν, τι τελειώνει, τελειώνει, εντάξει, υπήρχαν άνθρωποι που σας βοηθήσαν, πολύ καλό διότι σας συνοδεύει αυτό και στο μέλλον, διότι η ατραπός σημαίνει ότι χτίστηκε ένα πεδίο, χτίστηκε μια διαδρομή η οποία ήταν πολύ βοηθητική για σας, για το που θέλετε να πάτε, να το και το τοτέμ, που σημαίνει και προστασία. Βοήθειες, διδασκαλία, μαθαίνετε νέα πράγματα, να μάθετε νέα πράγματα, να αναζητήσετε την πνευματικότητα και θα ανοίξουν όλες εκείνες οι καταστάσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν στα ερωτικά, στις σχέσεις, στα επαγγελματικά παντού. Α, εδώ βγαίνει ανάποδα το κύμβαλο. Φοβάστε την απώλεια ελέγχου κι εσείς. Φοβάστε ότι κάπου τα πράγματα προχωράνε και δεν έχετε τον έλεγχο και όλο αυτό σας δίνει μία ανασφάλεια, αλλά σας σταυρώνει η φωτιά. Δημιουργικότητα, φήμη, αριθμός 4 και εδώ, πάθος, επιτυχίες, έτσι, είναι, πέφτει στο, σας σταυρώνει, πέφτει στα πόδια σας, αυτό σημαίνει μπορώ να το υλοποιήσω. Και βγαίνει και μια κουκουβάγια εδώ, εσείς δηλαδή. Είστε δάσκαλοι, δασκάλες. Έχετε μια πνευματικότητα, μια διορατικότητα την έχετε. Αποκαλύψεις που έρχονται στο προσκήνιο και μπορείτε να προχωρήσετε με αυτές τις γνώσεις και με αυτές τις διδασκαλίες και με αυτές τις εμπειρίες που έχετε αποκτήσει. Δηλαδή, όταν έχετε αποκτήσει εμπειρία και γνώσεις, ξέρετε πώς θα φερθείτε στις σχέσεις, ξέρετε πώς θα φερθείτε σε έναν άνθρωπο, ξέρετε πώς θα του μιλήσετε, θα του πείτε, ξέρετε αν αυτή η σχέση έχει μέλλον, αν δείχνει ότι έχει μέλλον κτλ. Και μιλάμε γενικά τώρα, λιγάκι γενικά. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραία λοιπόν και για τους ζυγούς. Πάμε στο επόμενο ζώδιο που είναι Σκορπιός λοιπόν, για να δούμε. Σκορπιός. Μήνας Αύγουστος, καρμικός μήνας, δείτε το βιντεάκι του Αυγούστου, γενικές ενέργειες, δημιουργία, πολύ καλό, αρνητικές ενέργειες, έχετε τη δυνατότητα, ό,τι αρνητική ενέργεια υπάρχει, να την μετατρέψετε σε θετική. Το μέλλον είναι ένα ζευγάρι, εδώ έχει βγει ένα ζευγάρι, ευτυχία, σχέσεις, επιθυμίες, πολύ καλό, αλλά και συνεργασίες. Κάτι με τις σχέσεις πάει να φτιάξει σε εσάς τους Σκορπιούς, κάπως κάτι πάει να στρώσει, κάτι πάει να αλλάξει, αράχνη. Προσέξτε όμως τι αράχνη, είναι και ο αριθμός 8 εδώ. Προσέξτε κάρα καρμικό εδώ. Έχουμε το 44 που μας κάνει 8. Εδώ έχουμε το 8. Είναι μια γυναίκα που δίνει λύση εδώ. Δεν είναι ανάποδα να είναι γυναίκα δηλητήριο, έτσι. Είναι μια γυναίκα που μπορεί να σας δώσει λύσεις, μπορεί να είστε και ο εαυτός σας, ξεπέρασμα εμποδίων, στρατηγική, σκληρή δουλειά και δημιουργία. Διότι η αράχνη βεβαίως είναι και ένα έντομο το οποίο εργάζεται σκληρά, έτσι, για να φτιάξει τον ιστό, να τον κάνει αρμονικό, να κάνει, έχει μια στρατηγική, έχει μια τακτική, έχει μια αρμονία, γιατί ο ιστός δεν είναι χαοτικός, έχει σαν οκτάγραμμο κάνει. Λοιπόν, πολύ καλό αυτό, σκέφτεστε, οργανώνεστε. Και τι έρχεται σαν σταυρός εδώ πέρα, σαν σταυρός στα πόδια, δηλαδή να έρθει μπροστά σας να το καταφέρετε. Ο αετός, παιδιά, άνοδος, φιλοδοξίες, διόραση, δυνατότητα, βλέπω υψηλού πράγματα και μπορώ επιτέλους να πετύχω και να δω τις καταστάσεις και να πάρω την καλύτερη λύση. Αυτό είναι πολύ καλό και βγαίνει μια κουκουβάγια εδώ, γνώση, καθοδήγηση, πνευματικότητα. Πολύ ωραίες ενέργειες λοιπόν για σας τους Σκορπιούς. Κουκουβάγια, αποκαλύψεις, διορατικότητα και εδώ, διορατικότητα, λύσεις, ζευγάρι εδώ, μπορεί να σημαίνει και ένας καινούριος έρωτας με καινούρια σχέση, μπορεί να σημαίνει και επανασύνδεση, καλές συνεργασίες, επιτέλους με κάποιο τρόπο δημιουργούνται, δηλαδή χτίζονται. Ξέρετε, θα μου πείτε, μα πώς, μπορεί να είμαι εγώ σε διακοπές. Ναι, μπορεί να πάρεις ένα τηλέφωνο από τη δουλειά, να μιλήσετε καλά με τον προϊστάμενο, με ένα συνεργάτη, να αισθανθείτε καλά εσείς, να του πείτε ναι, σε στηρίζω ρε παιδί μου, μου μίλησες καλά, τα βρήκαμε, ή μπορεί να είναι μια επανασύνδεση, ή να είναι καλοκαίρι, μου ξέρεις, μου λείπεις, έκανα λάθος, και όλο αυτό να έρθει να δέσει με έναν ωραίο τρόπο. Πολύ καλά τα νέα για τους Σκορπιούς λοιπόν, μέσα από αυτή την καρμική, ισχυρή καρμική περίοδο του Αυγούστου, που θα μας επηρεάσει για τους επόμενους 4 μήνες, φίλες και φίλοι. Το Ξώτης. Για να δούμε. Τι είναι στο παρελθόν. Παρελθόν λοιπόν, τι ολοκληρώνεται, τι έρχεται, τι δύναμη. Βγήκε ανάποδα, αν είναι δυνατόν. Κάποια νόημα, αυτή την κάρτα τη θυμόμουν, παιδιά, ότι ήταν όρθια και όμως μου βγήκε ανάποδα. Τέλος πάντων, μπορεί εγώ να μην τα έφτιαξα σωστά. Δεν πειράζει. Okay. Εδώ τι σημαίνει. Η αστάθεια όμως ολοκληρώνεται, παιδιά.
η απώλεια κάποιων πραγμάτων για εσάς τους τοξότες τελικά ολοκληρώνεται. Και προχωράτε. Η αστάθεια λοιπόν, η έλλειψη κάποιων πραγμάτων, η απώλεια ή ο φόβος που μπορεί να έχετε, δώστε ένα τέλος λέει εδώ πέρα. Γιατί? Γιατί το μέλλον έρχεται με έναν σπόρο. 17 μας κάνει 8 και εδώ. Νέα ξεκινήματα. Έχετε τη δυνατότητα τον Αύγουστο, προσέξτε, όταν λέμε νέα ξεκινήματα, σημαίνει βάζω το σπόρο τον Αύγουστο, σημαίνει σκέφτομαι, σημαίνει οργανώνω, τα βάζω κάτω, γράφω, σημειώνω, παίρνω πληροφορίες, ώστε να δημιουργήσω το μέλλον που εγώ φαντάζομαι. Αυτό είναι πολύ καλό για εσάς τους τοξότες και τους τοξότες, αισιοδοξία. Να αλλάξετε, προσέξτε, δεν εννοώ την αισιοδοξία, την πλαστική, την ψεύτικη αισιοδοξία. Ναι, όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά και όλα πάνε κατά διαόλου. Εννοούμε ότι υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν εξελίξεις που μπορεί να δώσετε, γρήγορες ενέργειες. Μπορεί να φτιάξετε ένα αισιόδοξο μυαλό για να μπορέσετε λοιπόν μέσα από αυτή την αισιοδοξία, την αυτοπεποίθηση που μπορεί να σας έλειπε, να δέσετε τις αποφάσεις σας και το σπόρο, γιατί ο σπόρος θέλει μια διαδικασία. Θέλει δηλαδή να έχετε μια αισιοδοξία, θέλει μια σκέψη, να πάτε, να το φτιάξετε, να το οργανώσετε, να φυτέψετε το σπόρο, να ρίξετε νεράκι, να τον προστατέψετε, να δείτε πώς πηγαίνει, αν φυτρώνει, να του δώσετε χρόνο, όλα αυτά. Αυτό είναι πολύ καλό και ισχύει και για σχέσεις και για συνεργασίες. Στα πόδια σας έρχεται η εστία. Έχετε ένα σταθερό σημείο. Κοιτάξτε, έχετε προστασία. Έχετε ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Είναι το σπίτι σας, είναι οι άνθρωποι σας, είναι οι γονείς σας, είναι η οικογένειά σας, είναι ο σύντροφός σας, είναι ο άντρας σας, είναι η γυναίκα σας. Υπάρχει κάποιος εκεί που σας στηρίζει και σας περιμένει. Εδώ έχει βγει η αράχνη, 8 και εδώ, 17 εδώ, 8 εδώ. Είστε μία γυναίκα, αφορά κυρίως γυναίκες. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Αν είστε γυναίκα, αφορά εσάς, που σημαίνει ότι εσείς θα δώσετε λύση, θα το οργανώσετε με ωραίο τρόπο. Δηλαδή, πώς κάνει η αράχνη και το υφαίνει και το υφαίνει και το υφαίνει, έτσι και εσείς πρέπει να το υφάνετε, τη διαδικασία, την ενέργεια, να το χτίσετε, να το δημιουργήσετε. Για αντίστοιχα για άντρα, αν είστε άντρα, σημαίνει μια γυναίκα η οποία μπορεί να σας δώσει λύσεις. Αν είστε τοξότης, σημαίνει μια γυναίκα, μια οποιαδήποτε γυναίκα, που είναι εκεί και σας αγαπάει, μπορεί να σας δώσει μια λύση, να σας βοηθήσει στο να δημιουργήσετε μαζί κάποια πράγματα και να βγείτε από ίσως το αδιέξοδο. Πολύ καλό. Μπράβο, πολύ ωραίο. Καρμικά γεγονότα λοιπόν, βεβαίως, ισχυρά καρμικά γεγονότα. Εγώ καιρή, πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς. Για αυτόν τον μήνα, καρμικός μήνας, δείτε το βίντεο, το αντίστοιχο βίντεο για τις γενικές ενέργειες του Αυγούστου και θα καταλάβετε και αριθμολογικά τι σημαίνει, διότι είναι και βεβαίως και η πύλη που ανοίγει στο 8ο, είναι και αυτή καρμική, έτσι δεν είναι τυχαία. Πάμε. Για εσάς τους εγώ καιρούς. Τι ολοκληρώνεται, τι τελειώνει, το παρελθόν σας ακολουθεί, βγήκε ανάποδα. Είναι η ειρήνη, μάλιστα. Τι τελειώνει? Διαφωνίες, συγκρούσεις, άστοχες συνεργασίες, θολές καταστάσεις, εχθροί τελειώνουν, έτσι. Γίνονται παρελθόν, είδατε κάποια πράγματα, δεν είναι τυχαίο που βγαίνουν ανάποδα, διότι θέλουν να δηλώσουν μία άλλη οργάνωση, μία άλλη επιτυχία, έτσι, ότι τελειώνουν αυτά τα πράγματα, τελειώνει αυτή η ταλαιπωρία για εσάς. Βέβαια, να πω το εξής, ανάλογα, γιατί είναι καρμικό, ανάλογα με το πόσο κάποιος έχει δουλέψει με την ενέργειά του. Με το πόσο κάποιος έχει δουλέψει με το κάρμα του, με το πόσο κάποιος έχει δουλέψει με τη μνήμη του. Περισσότερα στο βιντεάκι που έχω φτιάξει για τις γενικές ενέργειες. Τι σημαίνει στο μέλλον είναι η θηλιά? Κοιτάξτε, αισθάνεστε καταπίεση. Αισθάνεστε, όντως φαίνεται εδώ ότι κάποια πράγματα είναι λίγο περίεργα για εσάς. Γι' αυτό υπάρχει μια θηλιά, νιώθετε μια θηλιά στο λαιμό. Νιώθετε μια απογοήτευση, νιώθετε ότι κάπως περιορίζεστε, νιώθετε ότι κάπου τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως εσείς σας θέλατε και έχετε και μεγάλη στεναχώρια. Αλλά όμως, ποιες είναι οι σκέψεις που πρέπει να κάνετε? Αγάπη, ολοκλήρωση, γέννηση, νέα ξεκινήματα. Να σας το πω διαφορετικά. Θα μου πεις, μα είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Ακόμα και αυγά να θες να φτιάξεις, θα πρέπει να κάνεις μια διαδικασία. Αν λοιπόν αισθάνεσαι ότι εκεί που είσαι, είτε σε σχέση, είτε σε συνεργασία, είτε στο επάγγελμα, είτε στο ερωτικό κομμάτι, είτε στο σεξουαλικό, είτε οπουδήποτε, ότι έχεις μια θηλιά στο λαιμό, κάνε κάτι. Φτιάξε νέα πράγματα. Σπάσε αυγά. Βρες την ευτυχία, βρες τι είναι αυτό που σε ολοκληρώνει, τι σε κάνει ευτυχισμένο
και αν χρειαστεί κάνει και καινούρια ξεκινήματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εξαγνισμός, ναι, η ενέργειά σου πρέπει να καθαρίσει, πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεις με ποιο τρόπο εσύ αισθάνεσαι εγώ και ρε, ότι καθαρίζεις μέσα σου, η ψυχή σου, το σώμα σου, το πνεύμα σου, η καρδιά σου εναρμονίζονται και αισθάνεσαι σε μια πλήρη ηρεμία, αγαλίαση, ευτυχία, αποδοχή από καταστάσεις, από πράγματα, αποδοχή του εαυτού σου και όλα αυτά είναι εξαγνισμός. Καλό θα είναι βέβαια, επειδή έχει να κάνει με καπνό εδώ, κάνε και στο σπίτι, αν θες κάνε έναν αγιασμό στο σπίτι, έτσι, ή στο χώρο σου, ας το πούμε, εκεί που είσαι, ναι, γιατί ο καπνός, το λιβάνι, διώχνει και τα κακά πνεύματα που λένε, αλλά διώχνει και τις σκεπτομορφές. Δεν θα το αναλύσω, πολύ μεγάλη αυτό, ψάξε το, γκουγκλάρετε το, θα δείτε τι σημαίνει. Και πυρόγα. Έχεις τη δυνατότητα να προχωρήσεις. Το 4 έχει βγει εδώ, έτσι, που σημαίνει, που σχετίζεται με το μήνα τον Αύγουστο που βγαίνει 4, μετακόμιση, αλλαγή σκέψης. Έλα, αλλαγή σκέψης. Νέα άτομα θα φύγουν ή έρχονται, αλλά έρχονται για καλό. Ή φεύγουν ή έρχονται για καλό. Ό,τι γίνεται είναι για καλό, δεν είναι για κακό. Είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, εγώ καιρε. Εσείς οι εγώ καιρε, εγώ καιρίνες, φοβάστε τις αλλαγές. Έχετε νιώσει και θέλετε ένα σταθερό σημείο αναφοράς από τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, την οικογένεια, το ένα, το άλλο, το σύντροφο, έτσι, το συνεργάτη, αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Οι συνθήκες αλλάζουν. Και σας λέω ότι το επόμενο διάστημα, δεν θα αποκαλύψω περισσότερα, οι συνθήκες θα αλλάξουν πάρα πολύ. Ο COVID, ο ιός αυτός έχει αφήσει πάρα πολλά, ας το πούμε έτσι, απόνερα, τα οποία πρέπει εμείς να τα διαχειριστούμε και κυρίως σε ψυχολογικό κομμάτι. Εντάξει, εγώ και ρε, έχεις τη δύναμη να τα αλλάξεις. Αυτό σημαίνει εδώ. Έχεις τη δύναμη για νέα ξεκινήματα, έχεις τη δύναμη να το προχωρήσεις, έχεις τη δύναμη να βγεις από τη θηλιά που έχεις βάλει κυρίως εσύ στον εαυτό σου. Αν πεις, μα έχουν βάλει άλλοι, ναι, αλλά κυρίως εσύ. Βγες από τη θηλιά. Έχεις τη δύναμη. Υδροχόος, λοιπόν. Ωραία. Υδροχόος. Για να δούμε παρελθόν. Βέλος. Τι γίνεται εδώ. Ναι, υπάρχουν κάποιοι κρυφοί άνθρωποι που σε χτυπάνε πισόπλατα. Τελειώνει όμως. Τους έχεις ανακαλύψει. Ή τους έδιωξες, ή βρήκες ποιοι είναι και παίρνεις μέτρα δραστικά ή θα πάρεις δραστικά, πάντως είναι παρελθόν. Δηλαδή, λες, τέρμα παιδιά, φτάνει, ως εδώ ήτανε, δεν μπορώ άλλο πίσω μαχαιρώματα, άντε και φύγετε, ή φεύγω εγώ, ή θα κάνω κάποια δραστικά μέτρα. Βγαίνει πολύ εξαγνισμός, παιδιά. Εξαγνισμός, καθαρισμός της ενέργειας. Βρείτε, ο καθένας σας βρει τρόπους, δεν θέλω να σας προτείνω εγώ, βρείτε το εσείς, ο καθένας τι, ποιο είναι το κομμάτι του, εξαγνισμό της ενέργειάς σας, οπωσδήποτε, να καθαρίσει η ενέργειά σας. Αναγέννηση, βεβαίως και αναγεννιέστε, αφού φεύγουν οι εχθροί ή αφού βάλετε όρια, οι εχθροί φεύγουν, αλλαγές, επανεκκίνηση, νέοι κύκλοι, παίρνετε αποφάσεις. Επιτέλους, παίρνετε κάποιες αποφάσεις εσείς, υδροχοίνες, προχωράτε, δύναμη, έλα. Σας σταυρώνει η δύναμη. Έχετε στήριξη από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από εσάς. Αυτό δεν είναι κακό. Συμβαίνει στη ζωή μας πολλές φορές εμείς ενεργειακά να είμαστε down. Και να μην έχουμε τη δύναμη να τα σκεφτόμαστε όλα, να βοηθιόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκεί για εσάς και είναι εκεί για να σας βοηθήσουν με δύναμη και αυτοπεποίθηση. Εδώ σημαίνει άνθρωποι με πολύ μεγάλη δύναμη, ενεργειακή δύναμη, είναι εκεί για εσάς. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκμεταλλευτείτε το και το λέω με την καλή την έννοια. Και ανάποδα βέβαια εσείς, ειρήνη εδώ έχει βγει ανάποδα. Διαφωνίες, συγκρούσεις, συγκρούεστε, είναι μια περίοδος όπου χρειάζεται να προσέξετε την επικοινωνία σας, χρειάζεται να προσέξετε τυχόν εξαρτήσεις, ποιοι είναι οι εχθροί σας και φυσικά να τους οριοθετήσετε και είστε λίγο σε μια μάχη, σε μια μάχημη κατάσταση. Εδώ τώρα είναι το εξής, αν αυτό σας λυτρώνει, κάντε το. Αν όμως αυτή η μάχη ή η ίδια μάχη με κάποια άτομα σας δημιουργεί ακόμη περισσότερη ανασφάλεια, δείτε το λιγάκι. Εντάξει, μπορεί να σας φέρει σε αναστάτωση. Ωραία, αυτό λοιπόν. Οκ, και για τους υδροχόους. Και πηγαίνουμε τώρα στους ηχθείς φίλες και φίλοι για να δούμε το καρμικό κομμάτι. Ποιες είναι εκείνες οι καρμικές καταστάσεις, τι γίνεται. Λοιπόν, ανάποδα έχει πέσει εδώ. Είναι τα φτερά. Πριν ήταν όρθιο, εδώ έχει βγει ανάποδα, τώρα τέλος πάντων.
Αδιέξοδα, δέσμευση, καθυστερήσεις, αριθμός 11, πνευματικότητα για σας τους ηχθείς λοιπόν. Κάπου σας είχαν κοπεί τα φτερά, κάπου σας είχε κοπεί η ορμή, η αισιοδοξία, αυτά που θέλατε να κάνετε, κάπως με κάποιο τρόπο ονειρευόσασταν πράγματα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν, κάπου δεν είχατε δύναμη και βγαίνει ένας σκορπιός. Πόσο στο πόσο μέσα για τον, είπαμε, αριθμός 13, εντάξει, μας κάνει, είπαμε 13 στην αριθμολογία, όχι αυτός εδώ πέρα, ο σκορπιός που έχει να κάνει με το θάνατο, αναγέννηση, προσέξτε, διότι μάλλον ελκύεται, μήπως ελκύεται σκορπιούς, ζώδιο ιεροσκόπου, μήπως κάπου τους ελκύεται αυτά τα ζώδια του νερού και έρχονται και δημιουργούν καρμικές καταστάσεις και λίγο σας τσιμπάνε, σας δημιουργούν δύσκολες καταστάσεις. Κάτι περίεργο όμως είναι εδώ για σας τους ηχθείς. Για προσέξτε το. Για πάμε να δούμε εδώ. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, σκέψεις. Μια μητέρα. Έχετε, γιατί εδώ βγαίνει και η νέα σελήνη και η πανσελήνος, αυτό είναι πολύ καλό διότι μέσα από προφητικά όνειρα, μέσα από την ψυχική σας ενόραση, διόραση, είναι διαφορετικό η ενόραση, είναι διαφορετική διόραση, έχετε τη δυνατότητα για αρμονία και για συναισθηματική πληρότητα, δηλαδή όλες αυτές οι δυσκολίες με τη σκέψη σας, με την ενέργεια της σκέψης σας. Ωραία λοιπόν, τώρα εντάξει, έχετε τη δυνατότητα, αυτό είναι πολύ καλό. Το επόμενο που σας σταυρώνει είναι, μπορεί να βρείτε τη διαδρομή σας, βοήθεια, απόκριφες δυνάμεις, βεβαίως το έχετε εσείς οι ηχθείς, έχετε όλη αυτή την πνευματικότητα και βαθύτητα και δύναμη, μπορεί να σας βγάλει από δυσκολίες. Μας κάνει το 8 εδώ, είναι η πύλη μάλλον που ανοίγει, με κάτι συντονίζεστε, όμως ανοίγει μια διαδρομή. Το θέμα είναι να είστε εσείς εκεί, παρούσες, παρόντες για να μπορέσετε να την περάσετε και μάλιστα σκιές. Φοβάστε πολλά πράγματα και βγαίνει εδώ το 31 και το 4. Αντίθετες τάσεις, φοβίες, εμπόδια, κρυφές καταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ποια είναι η δύναμη της θεραπείας, με ποιο τρόπο εσείς μπορείτε να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια. Γιατί? Γιατί αυτά είναι καρμικά όλα αυτά. Οι σκιές είναι καρμικές. Η μητέρα είναι καρμική. Ο σκορπιός είναι καρμικός. Έτσι. Το 11 είναι καρμικό. Το 53-8 ατραπός είναι καρμικό. Αλλά το πολύ σημαντικό είναι ότι έχετε τη δυνατότητα μέσα από αυτές τις δύο ενέργειες, αγάπη, μητρότητα, αποδοχή, ατραπός, νέες διαδρομές, να ξεπεράσετε όλα τα εμπόδια τα οποία έχουν έρθει στο δρόμο σας. Είναι ευκαιρία αυτή η περίοδος που ανοίγει, ειδικά μετά τις 8-8, να τα βάλετε κάτω με τη δύναμη του μυαλού, της καρδιάς, της ψυχής, της ενεργείας σας, του κάρμα κτλ. Και να απεγκλωβιστείτε. Απελευθέρωση λοιπόν για εσάς τους ηχθείς. Φίλες και φίλοι, μισό λεπτό, κλείνουμε. Να κάνω κάτι. Κλείνουμε λοιπόν αυτή την όμορφη πρόβλεψη με αναγέννηση. Το μήνυμα για όλο τον Αύγουστο, για όλα τα ζώδια φίλες και φίλοι, το καρμικό, είναι η αναγέννηση. Ο ήλιος δεν είναι τυχαίο, το 12 δεν είναι τυχαίο, οι θετικές αλλαγές, η επανεκκίνηση, οι νέοι κύκλοι ζωής, είναι αυτό το οποίο οθεί όλα αυτά τα ζώδια, το μήνα είναι το μήνα Αύγουστο, να πάρουν αποφάσεις και να βρουν τη διαδρομή τους, κυρίως μέσα από την καρδιά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ μέσα από τη δικιά μου την καρδιά. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Θα τα πούμε πολύ σύντομα όταν είναι να ανεβάσω κάποιο καινούριο βίντεο. Επειδή τώρα είναι Αύγουστος, θα αργήσω μάλλον να ανεβάσω κάποιο βίντεο. Δεν ξέρω ακόμα, ανάλογα, διότι θα είμαι σε διακοπές. Οπότε μπορεί προς το τέλος Αυγούστου να ανεβάσω, να αρχίζω να ανεβάζω καινούρια βίντεο. Εντάξει, θα σας λείψω λίγο, να ξεκουραστώ κι εγώ. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Εννοείται, ό,τι χρειαστείτε γράψτε κάτω από το βίντεο, εγώ ακόμα και μέσα στην παραλία να είμαι, μέσα στη θάλασσα να είμαι, κάποια στιγμή θα απαντήσω, θα πιω το ουζάκι μου, θα πιω το κοκτέιλ μου, μπορώ να απαντήσω σε κάποιους από εσάς, ναι αυτό είναι, δεν είναι, αυτό, θα έχει και αυτό το χαβαλέτο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, να περάσετε υπέροχα.